έχεις γίνει ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο μέσω του περιεχομένου που κάνεις για τον Άρη. Τι κάνεις εσύ εδώ? Εγώ τι κάνω εδώ πέρα? Εγώ χωρίστηκα να φάω. Εσύ τι κάνεις εδώ πέρα? Όλη η οικογένειά μου είναι ΠΑΟΚ. Εγώ ήμουνα ΠΑΟΚ. Όταν σκοτώθηκε ο ξαδερφός μου, ο οποίος ήταν φανατικός Αριανός, είχα πει θα πάω για χατήρι του στο επόμενο μάτς που παίζαμε με τον ΠΑΟΚ. Είχες πει δεν έχεις φίλους ΠΑΟΚτζίδες? Δεν μπορώ εγώ να κάνω παρέα με αυτούς που θα πλοκωθούν με τους φίλους μου. Να σου πω τραγική ιστορία που πίστευα θα χάσω τη ζωή μου με τον Άρη. Έχουμε τελικό κυπέλου. Άρης Παναθηναϊκός. Νιώθω τον υδρότα να καίει. Σου έχει στείλει ποτέ ποδοσφαιριστής? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Τσάι με Μπάλα. Σήμερα, με αφορμή το τελικό κυπέλου, έχουμε φέρει εδώ την τρίτη πιο γνωστή οπαδό του Άρη στο ελληνικό ίντερνετ μετά τον Μπουγάτσα. Για τον Μπατάι! Τον Μπατάι είσαι και εμένα! Τώρα δεν μπορούσε Άκη να παίζει με παίχτη λιγότερο. Τον Μπατάι είσαι και εμένα! Και τον Γιώργο Λέτζα. Α, νομίζω υπάρχει άλλη γυναίκα. Την Αναστασία Ταγασίδου. Χαίρετε, παιδιά. Η Αναστασία είναι μέρος του Άρης Media Factory. Είμαι φίλαθλος του Άρη. Τα βίντεο που έχει κάνει. Που είστε κάνει βασικά στο Άρης Media Factory. Έχουν γίνει κάποια από αυτά viral. Θέλω να μου πεις τι ομάδα είσαι. Άρης. Ποιος έκανε Άρη? Δεν ξέρω. Όλη η οικογένειά μου είναι ΠΑΟΚ. Ο πατέρας μου είναι ΠΑΟΚ. Εγώ ήμουν ΠΑΟΚ. Ήμουν κοριτσάκι. Όταν σκοτώθηκε ο ξαδερφός μου, ο οποίος ήταν φανατικός Αριανός, είχα πει θα πάω για χατήρι του στο επόμενο μάτς που παίζαμε με τον ΠΑΟΚ. Γιατί έλεγε γενικά ότι ήθελα να πάει και τα σχετικά. Και το είχα σαν χρέος και λέω: Αναστασία, πρέπει να πας. Εγώ τίποτα, ρε, καμία σχέση. Και παιδιά, κόλλησα. Μου άρεσε πάρα πολύ όλη η φάση του γηπέδου. Και από τότε σας λέω: έγινα άντρας. Έχω δει σε stories που λες: έχεις πει δεν έχεις φίλους ΠΑΟΚτζίδες. Κοίτα, θα σου πω ότι έχω δει ανθρώπους που τους ξέρω λόγω των δυτικών. Επειδή έχω μεγαλώσει δυτικά, με έχουν βοηθήσει, έχω βοηθήσει. Από εκεί πέρα δεν έχω κάποια φιλία. Γιατί δεν ξέρω πώς λειτουργεί στην Αθήνα, που πιστεύω ότι λειτουργεί απόλυτα το ίδιο. Όταν ανήκει σε κάποιο σύνολο, δεν μπορώ εγώ να κάνω παρέα με αυτούς που θα πλοκωθούν με τους φίλους μου. Πάμε να παίξουμε το παιχνίδι. Trick or drink. Έχω μπροστά μου 10 πιο δύσκολες έτσι ερωτήσεις. Σκοπός σου να απαντήσεις όσες περισσότερες γίνεται. Αν δεν απαντήσεις μια ερώτηση, πρέπει να πιεις λίγο από το τσάι που έχουμε εδώ κάτω. Έχω ξαναπεί γενικά σε αυτό το κανάλι, σε αυτό το παιχνίδι βασικά, στο Trick or drink, μας αρέσει να παίρνουμε αυτά που αγαπάει ο καλεσμένος και να βρίσκουμε τα όρια του. Μέχρι που θα έφτανε για τα πράγματα για τα οποία γουστάρει. Για πόσα λεφτά θα σταματούσει να σε άρεσε? Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει καμία τιμή. Δεν πρόκειται να σταματήσω ποτέ να είμαι άρεσε. Ας κάνω μια πρόταση εγώ. Ναι, κάνε μου. 1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ρε, δεν αλλάζω. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί έχω να σας ανακοινώσω ένα νέο κανάλι που ξεκινάω. Θα προτιμούσες να πάρει Conference League ο Ολυμπιακός ή να πάρει πρωτάθλημα ΠΑΟΚ? Conference League ο Ολυμπιακός. Ναι. Νομίζω είναι λίγο αυτονόητη απάντηση. Okay. Όχι γιατί συμπαθώ τον Ολυμπιακό, μου είναι διάφορος, αλλά είμαι αντιπάοκ. Απλά εντάξει, το Conference League είναι πολύ παραπάνω από ένα πρωτάθλημα. Είμαι αντιπάοκ. Έναν Έλληνα celebrity που θα κάνεις κάτι μαζί του. Εντάξει, θα μιλήσω για τον ερωτά μου, Νίκος Βέρτης. Ο Νίκος Βέρτης, fun fact, πολλοί το ξέρουν, αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που δεν το ξέρουν. Έχει το ελληνικό τραγούδι με τις περισσότερες προβολές στο YouTube. Όντως. Αν είσαι ένα αστέρι, έχει πάνω από 200 εκατομμύρια προβολές. Γιατί το βλέπουν από ξένες χώρες, Ισραήλ, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Μία ντροπιαστή ιστορία, μια φορά που ντράπιες. Δύο φορές. Όταν γνώρισα τη μαμά του αγοριού μου και τον μπαμπά του και όταν έκανα την πρώτη μου συνέντευξη. Έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή που αντιπαθείς. Διερήνια. Θα δυσκολέψουμε λίγο τις ερωτήσεις εδώ. Ποιος είναι, κατά τη δικιά σου ταπεινή γνώμη, ο χειρότερος παίκτης του φετινού Άρη? Είναι πάρα πολύ, αλλά δεν θέλω να τους πληγώσω. Θέλω να πεις την πιο τρελή ιστορία από την ενασχόλησή σου με τον Άρη. Να σου πω την πιο τραγική ιστορία που πίστευα θα χάσω τη ζωή μου με τον Άρη. Παιδιά, στο Βόλο. Ήταν να μπούμε εμείς στο Βόλο. Δεν μας άφηνε ο Μπέος. Τα ξέρετε όλα τα κλασικά. Σκάνε τα δακρυγόνα, αυτά τα λιγμένα που πέφτουνε μπροστά σου και λες πεθαίνω, ρε, σβήνω, λιώνω. Και ήμουν με την κολλητή μου. Εμείς πήγαμε με τα παιδιά να μπούμε κανονικά και ήταν ένας, δεν θα ευχηθώ, μας το πέταξε μπροστά μας, δηλαδή βλέπεις ότι είμαστε δύο κορίτσια, δεν είμαστε ακριβώς με τη μάζη, είμαστε λίγο πιο πίσω. Και το πέταξε εκεί δίπλα μας, έμεινα έτσι, απλά έβαλα την μπλούζα και δεν έβλεπα, ρε, έκλαιγα, δεν έβλεπα, πήγαινε ευθεία και απλά έπεσα και σε ένα τοίχο και κάποια στιγμή έφτασα στο γήπεδο εν τέλει. Αλλά εκεί πίστευα ότι θα πεθάνω. Χειρότερος μπασκετμπολίστας του φετινού Άρη. Επίσης είναι πολύ κακή. Ποιο ήταν το πιο επίπονο match του Άρη που έχεις δει? Παιδιά, πέρσι ο αποκλεισμός ο Βασινός, ναι. Δηλαδή, εντάξει, μας βγήκε η Παναγία, δεν υπήρχε. Σου έχει στείλει ποτέ ποδοσφαιριστής? Ναι. Μπορείς να δώσεις ένα hint? Ό,τι θέλεις. Από όλα έχει ο Παχτσές. Έκανες 8 στα 10. Καλούτσικη επίδοση, εντάξει. Θα σου λέω εγώ
σαν Χριστόφορος. Πιστεύεις ότι θα δεις στη ζωή σου να παίρνει ο Άρης πρωτάθλημα? Πρώτο εθώς το δουν τα παιδιά μου. Κολλείομαι να απαντήσω. Έχεις γίνει ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο μέσω του περιεχομένου που κάνεις για τον Άρη. Σε μια πόλη σαν Θεσσαλονίκη που έχει και παοκτζίδες, έχει τέτοιο. Δεν ξέρω. Δεν φοβάσαι καθόλου? Εγώ θα φοβόμουν πάρα πολύ. Μήπως βρεθώ σε λάθος σημείο, λάθος τέτοιο, λάθος παρέα. Όχι, κυκλοφορώ άνετα παντού, δεν έχω κανένα θέμα. Έχω τους φίλους μου, με έχουν εμένα. Όχι, δεν προκαλώ. Δεν προκαλώ. Ναι. Ανασία, τι δεν προκαλείς, λες ανοιχτά τη γνώμη σου και λες ότι δεν τους πηγαίνεις. Ναι, δεν τους πηγαίνω, αλλά δεν τους προκαλώ. Ναι, δεν λες, δεν θα προκαλέσω την τύχη μου. Εγώ είμαι και από την Αθήνα, okay. Δεν καταλαβαίνουμε πλήρως το κλίμα της πόλης Θεσσαλονίκης. Πιστεύεις ότι η αντιπαλότητα ΠΑΟΚ και Άρη είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι στην Ελλάδα? Η μεγαλύτερη αντιπαλότητα στην Ελλάδα? Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται στην Αθήνα. Αλλά πιστεύω όπως είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι είναι και το Θεσσαλονίκη Άρης ΠΑΟΚ. Έχουμε τελικό κυπέλου, Άρης Παναθηναϊκός. Είναι ο πρώτος τελικός κυπέλου του Άρη από 2010. 14 χρόνια. Τρελό άγχος. Νιώθω τον υδρότα να καίει. Θέλω όσο τίποτα να δω αυτό το κύπελο. Γιατί δεν έχω δει τίποτα από τότε που είμαι Άρης. Και γενικά και φίλοι μου και μεγάλοι άνθρωποι δεν έχουν να δουν, το διανοείστε, 53 χρόνια κύπελο. Δεν θα μιλήσω καν για τα πρωταθλήματα. Είμαστε Άρης γιατί δεν είναι μόδα. Οπότε θέλω να δω αυτό για να πάρω χαρά, να πάρω δύναμη, να πω ότι συνεχίζω. Πάλι θα συνεχίσω, πάλι Άρης θα, άμα δεν το πάρουμε. Αλλά το θέλω όσο τίποτα. Έχετε την τύχη να βρίσκεται ο Παναθηναϊκός σε ένα λίγο κακό σημείο. Είναι ο Παναθηναϊκός το φαβορί, εντάξει, και στοιχηματικά ας πούμε. Αλλά γίνεται. Όλα γίνονται ρε παιδιά, όλα γίνονται. Θέλω να σας ανακοινώσω σε αυτό το σημείο ότι ξεκινάω νέο κανάλι που θα λέγεται Τσάι με Μπάλα και θα είναι αποκλειστικά αθλητικό περιεχόμενο. Οπότε αν γουστάρετε εδώ τη συνεντεύξη που κάναμε με τον Αγραβάνη, με τον Ετζίπογλου, που άρχισε την Αναστασία μου το είπε. Ναι. Θα έχει το νέο κανάλι συνεντεύξεις με μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές, από άλλα αθλήματα, αθλητικό περιεχόμενο γενικά. Θα κάνουμε και ένα βίντεο με την Αναστασία. Τη ρωτάω δύσκολες ερωτήσεις και προσπαθούμε να την τεστάρουμε πόσο Άρης είναι βασικά. Δεν καταλαβαίνετε. Τρέχετε στο επόμενο κανάλι. Δεν καταλαβαίνετε. Με αναγκάσανε, με φέρανε εδώ με το ζόρι, με έχουν δεμένη. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία η όλη φάση. Μπράβο σου. Γιατί είναι πολύ παρείστικο, δηλαδή ο άλλος νιώθει άνετα να σου μιλήσει. Ναι, δεν είναι ανάκριση που παίρνω συνέντευξη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα επόμενο καλεσμένο να φέρουμε εδώ βασικά. Θέλω να πεις επόμενο καλεσμένο για το νέο κανάλι Τσάι με Μπάλα. Ποιον αθλητή να φέρουμε, ποιον θες? Το Λιόπουλο. Το Λιόπουλο. Okay. Και δεν ξέρω κατά πώς θα είναι εφικτό. Είναι το πουλέν μου. Ομορών. Ομορών? Ναι. Θα πάμε και international λίγο, να βγούμε στα αγγλικά. Ναι, ναι. Μιλάς αγγλικά? Μιλάω αγγλικά. Ναι. Ωραία. Ο Μωρόν μιλάει αγγλικά. Ισπανός. Φυσικά και μιλάει. Μιλάει. Ναι. Γιατί πολλοί Ισπανοί δεν μιλάει.